Άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη. Κύριε καθηγητά, Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Αληθώς, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τις εκπομπές και για την ενημέρωση την οποία δίνετε συνέχεια στον κόσμο. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, είμαστε σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι είχαμε συνηθίσει να λειτουργεί το δημόσιο, ξέρετε, να πηγαίνουμε σε ουρές και σε τέτοια πράγματα. Τώρα γίνεται μια ψηφιοποίηση των εργαλείων που διαθέτει το δημόσιο, των υπηρεσιών, και μας λένε και οι Δήμοι και οι υπηρεσίες των Υπουργείων ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσω του υπολογιστή μας. Κατά πόσο ισχύει αυτό και κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτή η μετάβαση είναι ολοκληρωμένη? Είναι μια πάρα πολύ σύγχρονη ερώτηση. Το θέμα είναι το εξής. Αν έχει ο καθένας από εμάς, αν έχει ο καθένας από εμάς τα ψηφιακά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις δυνατότητες τις οποίες δίνονται από την επωνομαζόμενη ψηφιοποίηση. Θα το πω πιο απλά. Διάβασα σήμερα ότι καταργούνται τα fax σε ολόκληρες δημόσιες υπηρεσίες, γενικότερα στο δημόσιο. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής βασική. Πόσοι από αυτούς τους εργαζόμενους που υπάρχουν μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες μπορούν αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να στείλουν και να λάβουν και οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο λογισμικό με τα update να κάνουν όλα αυτά, και βέβαια πάντοτε με ασφάλεια να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες που δίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Μισό λεπτό. Τώρα, εδώ γνωρίζουμε ότι γίνονται σεμινάρια στους δημοσίους υπαλλήλους για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όχι τώρα, εδώ και 10 χρόνια γίνονται τα σεμινάρια αυτά, και ότι υπάρχουν και IT τμήματα τα οποία φροντίζουν για τα updates που λέτε, που δεν χρειάζεται ο κάθε υπάλληλος να τα ξέρει. Αλλά εσείς θίγεται ένα θέμα ότι υπάρχει ένας λειτουργικός αναλφαβητισμός στους δημοσίους υπαλλήλους. Ωραία. Στην ουσία αυτό το οποίο ονομάζουμε ψηφιακό χάσμα ή αλλιώς ψηφιακός αναλφαβητισμός δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο, μια κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα υπάρχει λίγο λιγότερο. Τα κράτη τα οποία στην ουσία έχουν φύγει πολύ μπροστά σε αυτή την κούρσα είναι τα κεντρικά της Ευρώπης και ειδικά τα σκανδιναβικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα μεσογειακά παραμένουν πίσω. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία για ανάπτυξη, το digitalization, ψηφιοποίηση, πρέπει να είναι στην ουσία και όχι μόνο κατά έργα. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, έχοντας σε ένα κράτος 3 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχους, ποιοι από αυτούς θα χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία για να μπουν να κάνουν διατραπεζικές συναλλαγές και εν πάση περιπτώσει να έχουν επικοινωνία με το δημόσιο? Θα επιβαρυνθούν πάλι δηλαδή οι εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι λογιστές, οι οικονομολόγοι ή οι οικογένειες που πλέον δεν μπορούν να έχουν επαφή με την τρίτη ηλικία γιατί είναι ευπαθής ομάδα. Άρα η πρότασή σας ποια είναι? Γιατί φαντάζομαι είστε υπέρ της ψηφιακής εργαλειοποίησης. Ναι. Απλώς το θέμα είναι το εξής. Ότι εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή του lockdown θα ήταν να υπάρχει πολιτική απόφαση για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις οι οποίες θα παρέμειναν κλειστές κατά τη διάρκεια του lockdown. Όπως επίσης και να ενημερώνει συνέχεια τους καταναλωτές και το κοινό με τους τρόπους με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει το εμπόριο ηλεκτρονικά. Αφού λοιπόν στους 2 μήνες του lockdown έπρεπε να πάμε ψηφιακά στην επικοινωνία μας με το δημόσιο και με τις επιχειρήσεις, τα οποία θα ήταν εν πάση περιπτώσει μια επιχείρηση θα μπορούσε να πουλήσει, και όπως πουλάνε πολλές επιχειρήσεις διαδικτυακά, και πάρα πολλές αυτές κάποια στιγμή σταμάτησαν να πουλάνε προϊόντα γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στη μεγάλη τη ζήτηση. Έτσι. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να ενισχυθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Σε αυτούς, και όχι μόνο τώρα, στο lockdown, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερες πολιτικές αποφάσεις από τα εκάστοτε υπουργεία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που είναι υπέρ της τεχνολογικής ανάπτυξης. Άρα λοιπόν στην ουσία έπρεπε να είχαν γίνει ήδη αυτά τα βήματα και θα πρέπει να γίνουν ήδη βήματα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιθανόν ενδεχόμενο θύμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το χειμώνα, το φθινόπωρο πανδημίας. Να μην γίνει lockdown, και αν γίνει lockdown για κάποιους λόγους διάδοσης, να είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει η οικονομία ψηφιακά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χρειάζονται. Και να υπάρχουν υποδομές ασφάλειας, αλλά και να υπάρχει η ψυχολογία του καταναλωτή. Αυτό προλαβαίνουμε να γίνει, δηλαδή σε τι χρονικό ορίζοντα το βάζετε? Το πιο σημαντικό από όλα για μένα προσωπικά, και αυτό το οποίο πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, η οποία κατά την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει, έλαβε σωστές αποφάσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, πρέπει να εστιάσει στην ψυχολογία του καταναλωτή.
ακόμα και αν λειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις. Αλλά η ψυχολογία του καταναλωτή δεν είναι σωστή, δεν πρόκειται να γίνουν ούτε κατανάλωση ούτε επενδύσεις. Και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε αυτή τη στιγμή. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης υπέγραψε για επενδύσεις 7 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι. Ενέργειας. Ναι, ναι. Θετικότατο, αλλά στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου είμαστε ακόμα πίσω. Δηλαδή ο δείκτης DESI, Digital Innovation, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019 έδειχνε ότι είμαστε 26η-27η χώρα στους 28. Είμαστε πολύ κάτω. Μάλιστα. Άρα ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαδοθεί, να μειωθεί και να δουλευτεί. Ακόμα και αν έχουμε 6 μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα, που εγώ θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων στην Ελλάδα και θα προετοιμαζόμαστε για οποιαδήποτε χειρότερη ή καλύτερη κατάσταση, πρέπει να δουλευτεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως η κυβέρνηση ετοιμάζει την σταδιακή άρση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάζοντας κάποιες ημερομηνίες συγκεκριμένες. Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα? Δηλαδή σιγά σιγά τα σχολεία για την τρίτη ηλικίου, μετά για τις υπόλοιπες τάξεις, τα δημοτικά δεν θα ανοίξουν, όπως σε προηγούμενη συζήτηση είχατε πει ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουν. Και πάμε 1η Ιουνίου να ανοίξουν οι καφετέρειες και τα μπαρ, μόνο όμως αυτά και τα εστιατόρια που έχουν τραπεζάκια έξω. Πώς ασχολιάζετε όλα αυτά? Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά τα οποία ας ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, αν και δεν τα έλεγε διότι είχα πάλι πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, αλλά τα διάβασα αναλυτικά, θεωρώ ότι είναι μέτρα τα οποία θα εξετάζονται εβδομάδα παραβδομάδα, step by step, όπως έχω ξαναπεί, για την εφαρμογή τους. Άλλα μέτρα θα αλλάζουν, γιατί σίγουρα πρέπει να προσαρμόζονται. Τώρα, το γεγονός για τα σχολεία υποχρεωτικά η τρίτη ηλικίου έπρεπε να γυρίσει. Παραμένω σταθερό στην άποψή μου ότι τα δημοτικά δεν πρέπει να ανοίξουν και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση, ό,τι πιέσει και να δέχεται η κυβέρνηση ή το Υπουργείο Παιδείας, και κατά πάσα πιθανότητα θεωρώ ότι μπορεί να πει ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός ότι ξέρετε, όποιοι θέλουν μπορούν να πάνε τα παιδιά σχολείο και όποιοι θέλετε ή έχετε κάποιο πρόβλημα στην οικογένειά σας και δεν θέλετε να έχετε τα εκθέσεις σε πιθανό διάδοση του ιού, μπορείτε να μην τα πάτε. Εν πάση περιπτώσει πάντως, το θέμα είναι το πιο σημαντικό για εμένα αυτή τη στιγμή, είναι να βλέπουμε τόσο τη διεθνή κατάσταση, όσο και να έχουμε πρόσβαση στην σωστή πληροφορία. Ναι. Και σαν καταναλωτές και σαν γονείς που έχουμε παιδιά στη σχολεία, αλλά πολύ περισσότερο σαν υπεύθυνοι πολίτες. Τι θέλω να πω? Το πιο σημαντικό δεν είναι τόσο τα μέτρα της κυβέρνησης, οποιαδήποτε και είναι αυτά, καλά ή κακά. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια συγκεντρωμένη συμπεριφορά, σωστή, σεβασμό στη δημόσια υγεία. Γιατί πολύ απλά, όπως το πανδημικό κύμα ήρθε και είχαμε ένα lockdown 2 μηνών, μπορεί να επανέλθει πάλι. Οπότε αυτό να μας βρει προετοιμασμένους και σε ψυχολογία και σε κοινωνία και σε οικονομία. Αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι οι ένθερμες σχέσεις των πολιτών θα αλλάξουν, οι ερωτικές σχέσεις των νέων θα αλλάξουν? Θα αλλάξουν στην πανδημική εποχή. Θα υποχρεωθούμε να αλλάξουμε για κάποιο καιρό, όσο είναι αυτός, τον τρόπο συμπεριφοράς μας. Ως μεσογειακός λαός είμαστε διαφορετικός από τους κεντροευρωπαίους, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σεβόμενοι πρώτον τον εαυτό μας και δεύτερον τους άλλους με τους οποίους ερχόμαστε σε κοινωνική επαφή, έτσι, πρέπει να αλλάξουμε βασικές συμπεριφορές. Δυστυχώς. Μάλιστα. Αλλιώς θα πάμε σε μια ανεξέλεκτη ανοσία της αγγέλης, η οποία δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει σε μακροπρόθεσμα. Και μην ξεχνάμε το γεγονός το εξής. Ότι όσα κράτη, όπως σαν τη Βρετανία ή σαν τη Σουηδία, έχουν την ανοσία της αγγέλης, έχουν διαφορετικές υποδομές στην κοινωνία τους και στην οικονομία τους πολύ περισσότερο. Εμείς τα τελευταία χρόνια, λόγω οικονομικής κρίσης, έχουμε ήδη μια κοινωνία πληγωμένη, αν μην σας πω ότι είναι στη μονάδα ιδιωτικής θεραπείας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μια λάθος συμπεριφορά σε επίπεδο δημόσιας υγιεινής, καθημερινής συμπεριφοράς μας, θα μπορούσε να επιφέρει πολύ μεγάλη πίεση στην κοινωνία και ενδεχομένως οπωσδήποτε και στην οικονομία. Άρα, εσείς και ως ειδικός, θα τολμήσω να πω, στην διαχείριση κρίσεων υγείας, πιστεύετε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα αυτά και το γεγονός ότι μας είπε ο κύριος Θεόδωρος ότι θα είναι υποχρεωτική, παραδείγματος χάρη, η χρήση μάσκας, και άμα δεν φοράμε μάσκα σε συγκεκριμένα μέρη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε καταστήματα κτλ., θα πληρώνουμε και πρόστιμο? Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι το πρόστιμο του κύριου Θεόδωρα. Όσον αφορά το γεγονός ότι πρέπει να πείσει τους Έλληνες ότι πρέπει να τηρήσουν κάποιους κανόνες καθημερινότητας πια. Καθημερινότητας. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός
ότι ο ιός αυτός είναι ένας σύμπουλος, είναι ιός ο οποίος στην ουσία είναι αόρατος και ναι, μπορεί να διαδοθεί και από ασυμπτωματικούς φορείς. Σε όλα αυτά τώρα που συζητάμε, και να κλείσουμε με αυτό σιγά σιγά κύριε Μποζίνη, σε όλα αυτά που συζητάμε, την κρίση, την υγεία στην οποία υπάρχει, οι οικονομικές συνέπειες τις οποίες θα έχουμε αδιαφυσβήτητο, είναι αυτό το οποίο και ο Πρωθυπουργός το λένε και όλοι οι ειδικοί εσωτερικού και εξωτερικού, έχουμε και τους γείτονές μας, τους Τούρκους, οι οποίοι μπορεί να έχουν ηρεμήσει, αλλά κανείς δεν μας εγγυάται ότι σε λίγο καιρό θα ξαναρχίσουν να κάνουν τα γνωστά παιχνίδια με τους μετανάστες. Και πολύ περισσότερο τώρα που μπορεί να είναι και μολυσμένοι με κορονοϊό, κύριε καθηγητά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό στην ουσία που είχαμε πει σε 9 Μαρτίου, στην πρώτη μας συνέντευξη στην ουσία, ότι είχαμε πει ότι η Τουρκία σίγουρα θα έχει κρούσματα, το είχαμε εντοπίσει, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή με τα βεβαιότητα είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν δίνει στη δημοσιότητα για πολλούς και διάφορους λόγους τα σοβαρά ή μπορεί να μην τους έχει καταμετρημένους τα πραγματικά, τους πραγματικούς αριθμούς όσον αφορά την επέκταση του κορονοϊού, του COVID-19. Ένα το κρατώ. Δεύτερον, το γεγονός ότι στην ουσία υπάρχει περίπτωση να έρθουν μετανάστες να τους χρησιμοποιήσουν ως βιολογικές βόμβες, το έχω καταθέσει σε εργασία μου από το 2018, αρχές του 2018, στα πλαίσια μιας επιστημονικής εργασίας που είχα κάνει στην Ιατρική Αθηνών. Άρα λοιπόν στην ουσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Εγώ το είχα εντοπίσει πραγματικά και θεωρώ ότι και άλλοι συνάδελφοι πιθανότατα να έχουν αναφερθεί αυτό, ειδικά τώρα τελευταία. Το θέμα είναι πόσο κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή τις υβριδικές απειλές τις οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή απέναντι στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η Τουρκία πάντοτε είχε μια επιθετική στρατηγική. Πάντοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα ομιλεί για γαλάζια πατρίδα και πάντοτε βλέπουμε μια επιθετική εξωτερική πολιτική όσο αφορά την Ελλάδα. Ναι, άρα λοιπόν μας πιέζει για να πάμε προς το λάθος. Το θέμα είναι θα το κάνουμε το λάθος. Και αν γίνει αυτό το λάθος, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα σας έκανα εγώ. Επειδή εσείς γνωρίζετε τις παγκόσμιες βιολογικές απειλές και ξέρετε πάρα πολύ καλά από βιοασφάλεια στις διεθνείς σχέσεις, είμαστε προετοιμασμένοι. Ή αυτό θεωρώ, το ξέρει μόνο η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ από τις γνώσεις που έχω, γιατί δεν έχω καμία επαφή κατευθείαν με κυβερνητικά στελέχη, από τις έρευνες που έχω κάνει, θεωρώ ότι είμαστε κατά μεγάλο ποσοστό προετοιμασμένοι. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό σε μια πιθανή βιολογική απειλή είναι και η τεχνολογία. Τι τεχνολογικό εξοπλισμό. Μπορεί να είσαι ψυχολογικά έτοιμος να αντιμετωπίσεις μια βιολογική απειλή, να μην είσαι τεχνολογικά έτοιμος. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια προληπτική στρατηγική στο Αιγαίο. Δηλαδή, ας μην περιμένουμε να έρθουν τα καραβάνια για να τα αντιμετωπίσουμε. Ποιος θα αντιμετωπίσει τα καραβάνια, που πιθανότατα κάποιοι από εκεί πέρα είναι φορείς του COVID-19. Δηλαδή, προληπτικά τι μπορεί να γίνει. Προληπτικά να υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες με το που ξεκινάνε κάποια πλοία, κάποιες ομάδες, να τα σταματάνε πρώτης έλευσης σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί αν κάποιος τρυπήσει την βάρκα, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πεις δεν σας σώζω. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτοί οι οποίοι οι διασωστικές ομάδες οι οποίες θα υπάρχουν εκεί πέρα, θα είναι καλά προετοιμασμένοι τεχνολογικά, θα έχουν απαραίτητες στολές για να προστατευτούν οι ίδιοι, ή θα τους θέσουμε σε κίνδυνο. Σοβαρά ερωτήματα αυτά που θέτεται, κύριε καθηγητά. Θα δούμε. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να έχουμε ευρεία χρήση. Τα drones τα οποία λέμε, ναι, έτσι, τα drones τα οποία λέμε, τα οποία μπορεί να είναι εν αέρα, μπορεί να είναι και υποβρύχια. Δηλαδή στην ουσία, εγώ θα ήθελα να έχουμε άμεση ανάπτυξη υποβρύχιων drone για περιπολίες στο Αιγαίο, τα οποία δεν είναι εφικτά να τα βλέπουν κάποιοι άλλοι. Μάλιστα, υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Θα ήθελα να βλέπω underwater drones. Μάλιστα, θα το ήθελα. Έτσι που μας το λέτε, το έχουμε δει σε ταινίες, αλλά είναι πλέον πραγματικότητα. Μπορούν να λειτουργήσουν και υποβρύχια drones. Μάλιστα. Όταν εγώ έγραφα από το 2018 ότι υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί βολογικά όπλα οι μετανάστες, φαινόταν επιστημονική φαντασία. Φτάσαμε όμως σήμερα να το έχουμε σαν ενδεχόμενο. Βεβαίως, το λένε και στελέχη της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, με την επιστημονική φαντασία τελικά καταλήγουμε ότι δεν απέχουν τόσο πολύ. Μάλιστα και ο COVID-19 κάποιοι μπορεί να λέγανε επιστημονική φαντασία, αλλά είναι υπαρκτός. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Και βεβαίως ελπίζω να έχουμε στο μέλλον την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Με μεγάλη χαρά. Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές σας. Καλό βράδυ.